Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Και τώρα το αρνάκι μας. Μιλούμε για ένα φαγητό που πραγματικά θα σας ενθουσιάσει, γιατί ψήνουμε πάρα πολλές ώρες. Θα ψήσουμε το φαγητό μας 5 ώρες, αλλά μη σας φοβίζει αυτό. Δεν αγκιά κάνετε τίποτε. Ο φούρνος θα κάνει τη δουλειά. Τη δουλειά θα την κάνουμε τώρα που είναι ζήτημα 10 λεπτών. Μετά θα βάλουμε το φαγητό μας με το ρύζι, το αρνάκι μας να ψηθεί σιγά σιγά. Και όταν τελειώσει το φαγητό θα είναι τόσο μαλακό που θα σας εκπλήξει. Το ρύζι θα πάρει όλες τις ωραίες γεύσεις. Ένα φαγητό πεντανόστιμο. Λοιπόν, ξεκινούμε με την εύκολη εκτέλεση. Πάμε πρώτα να ετοιμάσουμε το ρύζι μας. Εδώ έχω την γάστρα μου, η οποία είναι συμβατή και με την εστία αλλά και με το φούρνο, γιατί θα αρχίσουμε εδώ τη διαδικασία ψησίματος και μετά θα συνεχίσουμε στο φούρνο. Τι θέλω να κάνω τώρα, να λιώσω εδώ τη φλόρα μας. Πάμε τώρα να ρίξουμε μέσα το ρύζι μας. Θέλουμε έτσι να το σοτάρουμε ελαφρά. Σβήνουμε με το λευκό κρασί. Προσθέτουμε στη γάστρα μας το καρότσο. Αυτά είναι 2 καρότσα καθαρισμένα κομμένα σε φέτες. Και 2 κλωναράκια κομμένο σέλερι μέσα. Πάμε τώρα στην κατσαρόλα μας να προσθέσουμε τα κρεμμύδια μας. Αυτό είναι ένα κρεμμύδι κόκκινο κομμένο σε 8 μοίρες μέσα. Πάμε τώρα να μεταφέρουμε όλο αυτό το μείγμα μέσα σε μία λεκάνη. Με ένα χαρτάκι καθαρίζω το εσωτερικό της γάστρας μας. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να το χρειαστούμε. Για το αρνάκι μας τώρα, αυτά είναι κομμάτια αρνί μπούτι, τα οποία έχω ζητήσει από το κρεοπωλείο να μου τα κόψει σε κομμάτια, οπότε τα ρίχνουμε μέσα σε μία λεκάνη. Προσθέτουμε θυμάρι ξηρό, ρίγανη, το αλάτι μας και το πιπέρι μας. Ανακατεύουμε έτσι για να αλλά το πιπεροθούν και να πάντα μπαχαρικά παντού σε όλα τα κομμάτια του κρέατος μας. Πάμε τώρα να ρίξουμε τα κομμάτια αρνί μας μέσα στη γάστρα. Δεν χρειάζεται να βάλετε ούτε λάδι, γιατί έχει αρκετό λίπος το κρέας από μόνο του. Και πάμε να τα ροδίσουμε εξωτερικά. Έτσι λίγα λεπτά θέλω να το κάνω αυτό. Απλά να αλλάξει χρώμα εξωτερικά το κρέας. Λοιπόν, το αρνάκι μας τώρα είναι έτοιμο να φύγει για λίγο από τη γάστρα. Η γάστρα φεύγει από την εστία, τοποθετούμε εδώ στον πάγκο εργασίας μας. Πάμε τώρα να μεταφέρουμε όλο το ρύζι και τα λαχανικά πίσω. Προσθέτουμε χυμό λεμόνι, το ξύσμα φλούδας από ένα λεμόνι. Τώρα ρίχνουμε μέσα το νερό μας και βάζω και λίγα φρέσκα φύλλα δάφνης. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ξηρήνα, απλά επειδή εγώ έχω δάφνη στην αυλή μου είπα να βάλω τα φρέσκα. Και τώρα τοποθετώ τα κομμάτια αρνάκι από πάνω. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας με το κάλυμμα της και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε φούρνο. Πρέπει να βγάλω όμως πρώτα τα σιλικονά τα χερούλια.
Λοιπόν, ο φούρνος μας είναι στους 140 βαθμούς. Είναι πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αλλά θα ψήσουμε 5 ώρες. Και μην φοβάστε ότι θα βαρυψηθεί. Με αυτόν τον τρόπο ψησίματος, δηλαδή χαμηλή θερμοκρασία, σκεπασμένο και προστατευμένο το φαγητό μας, δεν έχει να πάει λάθος, δηλαδή να βαρυψηθεί το κρέας. Όση ώρα να τα αφήσουμε μέσα στο φούρνο, απλά μαλακώνει. Και στο τέλος θα έχουμε έναν κρέας που λιώνει, έναν έτσι ψημένο καλά ριζάκι και το φαγητό μας θα είναι τελειότατο. Άρα τώρα φούρνο. Η ώρα έχει περάσει και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θέλω να το αφήσω όμως έτσι λίγο να σταθεί, κανένα δεκάλεπτο πριν το ανοίξω για να το σερβίρω. Πολύ εύκολο, αλλά πολύ τέλειο φαγάκι που οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξετε.